Αυξήσεις άνω του 20% που στα μεγάλα αστικά κέντρα φτάνει ακόμα και το 30% παρατηρείται στα ενοίκια το τελευταίο διάστημα, φαινόμενο που διωγγώθηκε την περίοδο της πανδημίας της τελευταίας τριετίας. Και σε πολλές περιοχές της χώρας δεν είναι μόνο η ανατιμήση των ενοικίων, αλλά και τα ελάχιστα προς ενοικίαση ακίνητα, λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης που ανθεί και παίρνει κεφάλι στην κτηματαγορά. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει στην Ηλία, αφού η φυγή των πανεπιστημιακών τμήματων άφησε πολλά διάθετα σπίτια, ωστόσο οι τιμές και στο νομό παραμένουν ψηλά. Η ζήτηση είναι σε συγκεκριμένα κινητά, νεόδμητα ή να είναι ανακαινισμένα. Δεν ζητούν παλιά σπίτια που δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν μόνωση. Τα ενοίκια έχουν ανέβει από τις προηγούμενες χρονιές, μπορώ να σας πω, μια κατηγορία 20 με 30%. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα αυτή τη στιγμή για ενοικίαση. Σας μιλάω τώρα για την κατηγορία σπιτιών, το οποίο να είναι νεόδμητα, σχετικά νεόδμητα, δηλαδή μέχρι 20 χρονών. Πιο παλιά σπίτια του 1980-75 πολυκατοικίες, ναι, υπάρχουν ακόμα τέτοια σπίτια. Στο μεταξύ, τα αυξημένα ενοίκια έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και στις αγοραπολισίες ακινήτων. Και εκεί οι τιμές παίρνουν την ανιούσα, με τους ιδιοκτήτες να μην ενδιαφέρονται τη δεδομένη στιγμή να πουλήσουν τα κινητά τους. Ωστόσο, η ύπαρξη πληθωριστικών τάσεων σε συνδυασμό με την περιορισμένη προσφορά κατοικιών διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τη ζήτηση και την τιμή των διαθέσιμων προς πώληση σπιτιών. Ως προς το θέμα της πωλήσης, έχει παγώσει λίγο η κατηγορία της πώλησης αυτή τη στιγμή, διότι έχουν νοικιαστεί πάρα πολλά σπίτια και δεν τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ τον κόσμο τώρα να πουλήσει, γιατί έχει ένα εισόδημα α, οπότε δεν έχει παγώσει λίγο η αγορά της πώλησης. Ως προς την πώληση, η κατηγορία που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι σε τριάρια, τεσσάρια σπίτια που είναι για οικογένειες. Άλλος ένας τομέας κτηματαγοράς που φαίνεται να έχει πληγεί είναι και η αγορά οικοπαίδων για να χτιστούν νέα σπίτια. Μπορεί τα στεγαστικά δάνεια να είναι μετά από χρόνια προσβάσιμα για τους πολίτες, όμως η ραγδαία αύξηση στο κόστος κατασκευής και το γενικότερο μούδιασμα λόγω δυσμενών οικονομικών συνθήκων έχει μειώσει κατά πολύ τη ζήτηση των οικοπαίδων. Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση δυστυχώς, γιατί έτσι όπως είναι τα έχουν πάει τα πράγματα, δεν γνωρίζει και ο άλλος που θα αγοράσει ένα οικόπεδο για να χτίσει, δεν ξέρει πλέον πόσο θα του στοιχήσει να χτίσει μία μονοκατοικία, μία διόρροφη οικία. Οπότε δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει το βήμα να αγοράσει ένα οικόπεδο και να χτίσει μία μονοκατοικία. Γιατί τα υλικά δεν ξέρει πόσο πλέον θα του στοιχήσουν με τα υλικά, με τις ακρίβειες που υπάρχουν στα υλικά.